να υποδεχτώ εγώ τον κλινικό ψυχολόγο συνεργάτη της εκπομπής, τον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα. Νίκο, καλώς σε βρήκα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Προβληματισμένος νομίζω μετά την κατάσταση αυτή την οποία βλέπουμε. Ναι. Μπήκαμε στο βαθύ κόκκινο, μια κατάσταση που ελπίζουμε να είναι τελευταία. Έχει κουραστεί νομίζω αρκετά ο κόσμος. Με το ανοίγουμε, κλείνουμε, περιοριζόμαστε, δεν περιοριζόμαστε. Ελπίζουμε να είναι τελευταία. Ελπίζουμε να έχει φανεί φως στην έξοδο του τούνελ τουλάχιστον. Ξέρεις, πλέον στο SMS6 το στέλνουμε, αλλά πρέπει να πάμε με τα πόδια. Ναι. Δεν μπορείς να μπεις σε ένα αυτοκίνητο και να πας χιλιόμετρα μακριά, ναι, και να κάνεις τη δραστηριότητά σου. Γελάω βέβαια, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έβρισκαν το παραθυράκι, έμπαιναν σε ένα αυτοκίνητο ή ανέβαιναν σε μία μηχανή και πήγαν χιλιόμετρα μακριά και έλεγαν: εγώ θα αθληθώ. Ακριβώς. Τώρα έχει περιοριστεί. Μάλιστα. Ναι. Θα δούμε αν θα περιοριστεί από αύριο τα ξημερώματα. Θα δούμε αν θα περιοριστεί. Νομίζω ότι είναι ατομική ευθύνη πλέον του καθενός, ούτως ώστε να μπορέσει να περιορίσει τις μετακινήσεις του. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ατομική ευθύνη ή θέμα σχεδιασμού της κυβέρνησης? Νομίζω ότι συνυπάρχουν και τα δύο, ξέρεις. Τόσο η ατομική ευθύνη, όσο και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας σε ατομικό επίπεδο αυτό που ρίχνει μπορεί να κάνει. Ρίχνει το φταίξιμο στον απέναντι. Προφανώς. Και νομίζω ότι αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ατομική ευθύνη, ξέρεις, είναι κάτι που ίσως βαρύνει τον καθένα μας ή, αν το θέλεις διαφορετικά, τελικά σίγουρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά ο καθένας μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του ή να τον προσαρμόσει σε μια δύσκολη, κακή ψυχοπιεστική κατάσταση σαν και αυτή την οποία ζούμε, ελπίζοντας ότι δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, Νίκο. Μάλιστα, λοιπόν, να περάσουμε λίγο στην παρουσίαση του θέματος που έχει να κάνει με το αποτύπωμα της κακοποίησης στην ενήλικη ζωή. Που έχει να κάνει με το αποτύπωμα της κακοποίησης στην ενήλικη ζωή. Ξέρεις, έχουν μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και εμείς οι ειδικοί, ναι, με το αποτύπωμα της κακοποίησης, όποιας κακοποίησης, σωματικής ή και σεξουαλικής κακοποίησης, στα παιδιά. Το πώς όμως τελικά αυτό επηρεάζει τους ενήλικες είναι λίγο, δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ. Έχω βγάλει ουσιαστικά σε πρώτη φάση αυτά τις τρεις φράσεις που λέει τι είναι η απόθεση μνήμης λόγω τραύματος, γιατί συμβαίνει η απόθεση, γιατί να ξεκινήσει μια διαδικασία επαναφοράς. Θέλω να πω δηλαδή ότι οποιαδήποτε τραυματική εμπειρία την οποία την έχουμε, την αποθούμε στη μνήμη μας. Η απόθεση, ξέρεις, δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά η τέχνη του να μην γνωρίζεις αυτό που γνωρίζεις. Ουσιαστικά δεν κάνεις τίποτα περισσότερο παρά βάζεις κάτω από το χαλί, κατά το κοινό λεγόμενο, το τραυματικό γεγονός, που όμως δυστυχώς από εκεί και πέρα επανέρχεται σαν συνέστημα σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής σου και της καθημερινότητάς σου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, σαφέστατα, και θα έλεγα ότι ενώ αρχικά η απόθεση είναι κάτι το οποίο βοηθάει, ναι, από εκεί και πέρα στην πορεία σιγά σιγά μας προβληματίζει και μας δημιουργεί θέμα. Γιατί όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία έχουμε δεν έχουν καμία σχέση με το τραυματικό γεγονός το οποίο ζήσαμε. Για παράδειγμα. Μάλιστα. Εντάξει, να βάλω μία ανατελεία. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Πότε ξεκινούν. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ξέρεις, το ρεπορτάζ τρέχει. Ναι. Πότε ξεκινούν οι περιορισμοί αύριο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου? Ξεκινούν από τις 5 τα ξημερώματα. 5 τα ξημερώματα μέχρι 7 το απόγευμα. Να το ξεκαθαρίσουμε, να δώσουμε και τις απαντήσεις. Το ρεπορτάζ τρέχει. Είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που κι εμείς οι δημοσιογράφοι λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής που καταλαβαίνετε πρέπει σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μία σειρά. 5 τα ξημερώματα. Αυτή είναι η απάντηση. Αύριο το πρωί ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα και εισερχόμαστε σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο βαθύ κόκκινο. Νίκο, ακριβώς. Την κατανόησή σου. Εννοείται. Λοιπόν, πηγαίνουμε λοιπόν στα συμπτώματα που έλεγα προηγουμένως της κακοποίησης. Δηλαδή, ενώ τελικά έχουμε αποθήσει το τραυματικό γεγονός, το τραυματικό γεγονός επανέρχεται ξανά και ξανά σαν σύμπτωμα, ναι, σε άσχετες καταστάσεις και σε άσχετες φάσεις της ζωής μας. Για παράδειγμα, διαταραχές πανικού, πανικός, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί κακοποίηση και πολλές φορές δι-σεξουαλική κακοποίηση έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονικότητα. Σεξουαλική δυσλειτουργία. Πολλές φορές εμφανίζουν σεξουαλική δυσλειτουργία. Ενοχή, ντροπή, βρωμιά. Πολλές φορές, ξέρεις, δεν πλένουν καν το σώμα τους. Δηλαδή, το σώμα τους το ίδιο το μισούν κατά κάποιον τρόπο. Αισθήματα αναξιότητας. Δυσκολίες σε εργασία και διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιοεξάρτηση. Ουσιοεξάρτηση, αυτοτραυματισμός, θυματοποίηση σε κακοποιητικές σχέσεις. Ξέρεις, ενώ φαίνεται παράδοξο, ένα άτομο το οποίο έχει κακοποιηθεί ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά θυματοποιείται σε μια κακοποιητική σχέση πλέον με ένα κακοποιητικό σύζυγο από εκεί και πέρα ή με ένα κακοποιητικό σύντροφο. Και προφανώς διατροφικές διαταραχές, είτε υπερβολική λήψη φαγητού, ναι, σε μια προσπάθεια του να κρύψω τη σεξουαλικότητά μου κάτω από ένα είτε μεγάλο χρώμα λίπους, από το φαγητό, ή ακόμα και αποχή από το φαγητό. Συνήθως υπερβολική λήψη φαγητού. Ναι.
Πάμε από εκεί και πέρα στα συμπτώματα της αποθυμένης σεξουαλικής, παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αιμονή και σεξουαλικές συμπεριφορές. Κανένα υπερβολικό ενδιαφέρον για σεξ. Δηλαδή ακραίες καταστάσεις, τις οποίες πολλές φορές τις υιοθετούν τα παιδιά. Δεν αντέχουν το άγγιγμα. Δεν αντέχουν το άγγιγμα από εκεί και πέρα. Όσον αφορά στο άγγιγμα, τώρα μου έρχεται συνειρμικά, ξέρεις, ο κανόνας των εσωρούχων. Νομίζω ότι ο καθένας τον γνωρίζει πλέον. Τον έχουμε μάθει. Και αν δεν το μάθουμε, θα ανατρέξουμε στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τι σημαίνει αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών. Σεξουαλική λοιπόν ελευθεριότητα. Φαντασιώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, φαίνεται δηλαδή ότι το άτομο, το παιδί στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθεί να φαντασιώσει σεξουαλική κακοποίηση προκειμένου να οικειοποιηθεί την τραγική κατάσταση στην οποία έζησε, Νίκο. Εφιάλτες, επαναλαμβανόμενα όνειρα καταδίωξης, ύπνος ο οποίος είναι προβληματικός, παραμέληση των σωματικών αναγκών, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, μίσος για το σώμα, δυσανάλογα μεγάλος ψυχικός πόνος για γεγονότα τα οποία δεν δικαιολογούν ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο τεράστιο ψυχικό πόνο. Πάμε στον επόμενο. Πίνακα, πότε θυμόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το πότε θυμόμαστε. Και ξέρεις, πολλές φορές εκ του πονηρού κάποιοι σκέφτονται για ποιο λόγο κάποια άτομα θυμήθηκαν τώρα, μετά από κάποια χρόνια, ίσως και για ποιο λόγο. Πρώτον, λοιπόν, όταν είχα ή όταν βλέπω ή όταν ακούω παρόμοια εμπειρία με αυτή της κακοποίησης. Δηλαδή, ζω μια παρόμοια εμπειρία σε μια κακοποιητική σχέση από ένα κακοποιητικό σύζυγο, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή. Οπότε, με κάποιο τρόπο, τι κάνω, σκέφτομαι αυτό το οποίο πέρασα και ανοίγω το στόμα μου, αρχίζω και μιλάω. Ο θάνατος του δράστη λειτουργεί πάρα πολύ απελευθερωτικά για το θύμα. Εγκυμοσύνη, θάνατος παιδιού, φαίνεται ότι η εγκυμοσύνη λειτουργεί θετικά. Γιατί ολοκληρώνεται η σεξουαλικότητα κατά την εγκυμοσύνη. Σίγουρα επαφή με παιδί στην ηλικία της κακοποίησης, μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό στάδιο, τερματισμός του εθισμού της ουσιοεξάρτησης, ναι, που λέγαμε προηγουμένως, ενημέρωση για περιστατικό κακοποίησης και αίσθημα προσωπικής ασφάλειας και δύναμης που μπορεί να έχω τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ σημαντικός, πατώ καλά στα πόδια μου κατά το κοινό λεγόμενο Νίκο. Πάμε στο επόμενο, στον επόμενο πίνακα. Το αποτύπωμα της κακοποίησης στην ενήλικη ζωή. Έχω ξεκαθαρίσει τρία πράγματα για ποιο λόγο υπάρχει σιωπή μέσα στην κακοποίηση. Γιατί το άτομο αισθάνεται πάρα πολύ δύσκολα, αισθάνεται φόβο για να μπορέσει να μιλήσει και γι' αυτό το λόγο παρόμοιες καταστάσεις σαν και αυτές που ζούμε τελευταία, ναι, ίσως βοηθούν τα άτομα να μιλήσουν. Η ενοχή και η ντροπή. Προφανώς η ντροπή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο το ξεκαθαρίζουμε. Η ενοχή, ωστόσο, ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εμάς τους ειδικούς στην ψυχική υγεία. Γιατί το άτομο το οποίο έζησε την κακοποίηση μπορεί να βιώσει ευχάριστα συναισθήματα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως παιδί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μετά από κάποια χρόνια σκέφτεται για ποιο λόγο βίωσα εγώ τα ευχάριστα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή. Γιατί το σώμα του αντέδρασε, αν θέλεις, θετικά σε εκείνη και τη φάση. Όταν όμως καταλάβει, όταν συνειδητοποιήσει, όταν με κάποιο τρόπο έρθει σε όλη την τραγικότητα τη κατάσταση που έζησε, τότε λοιπόν η ενοχή είναι τεράστια. Και γι' αυτό το λόγο δεν βοηθάει καθόλου όλο αυτό την κατάσταση της θεραπείας. Ο θυμός λοιπόν στην κακοποίηση, στο κατά πόσο τα άτομα είναι θυμωμένα στην κακοποίηση, είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, να μπορέσουμε στην κακοποίηση να την εξωστρέψουμε, δηλαδή τη στρέψουμε προς τα έξω και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και όχι να την ενδοστρέψουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή με κάποιο τρόπο να τη στρέψουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, οπότε θα λειτουργήσει σαν κατάθλιψη σε εμάς και το ότι τα θύματα γίνονται θύτες. Θα ήθελα λίγο, πολύ λίγο να μείνουμε σε αυτό. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στη σεξουαλική κακοποίηση, σε ποσοστό 40%, ναι, τα θύματα γίνονται θύτες. Για ποιο λόγο? Γιατί προσπαθώ να ζήσω την ίδια κατάσταση αυτή που έζησα πλέον από την κατάσταση του δυνατού. Και άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, προτού μπούμε στη διαδικασία να δαιμονοποιήσουμε το θήτη, να καταλάβουμε ότι πιθανά και ο ίδιος ο θήτης έχει τα δικά του προβλήματα και ίσως αυτό που έχει ανάγκη είναι κάποια προγράμματα τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε καν στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Και πάμε σε πολύ σύντομη οδηγία προς τους γονείς. Γνωστός δεν σημαίνει ότι είναι και ακίνδυνος. Είναι κάτι πολύ, πάρα σωστό, πολύ σημαντικό. Μαθαίνω στο παιδί να λέει όχι. Ιδιαίτερη προσοχή στις μόνες μητέρες. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό, ναι, σεξουαλικής κακοποίησης εκεί. Προσέχω το παιδί μου αν προσκολάται σε κάποιο ενήλικα. Τονίζω στο παιδί μου ότι δεν φταίει. Ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικτυακές περιπλανήσεις του παιδιού. Ούτως ή άλλως είναι κάτι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό αυτό. Και τέλος, εξηγούμε τον κανόνα των εσωρούχων που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ. Για ένα θέμα νομίζω που είναι επίκαιρο, αφορά τους πάντες και πρέπει όλοι, και ειδικά οι γονείς, να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Ακριβώς. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ καλό απόγευμα.